είδατε σε ακόμη ένα vlog. Και όχι όποιο και όποιο vlog, αλλά είναι ένα ταξιδιωτικό vlog. Και είναι ταξιδιωτικό γιατί πάμε επιτέλους διακοπές. Είναι το πρώτο vlog της νέας σεζόν. Εσείς θα το βλέπετε αυτό πολύ πετυχημένο, μόλις μπήκαμε σε τούνελ. Εσείς θα το βλέπετε λοιπόν αυτό όταν εμείς θα έχουμε προφανώς γυρίσει από τις διακοπές και μετά από 2-3 εβδομάδες από το τελευταίο vlog που ανέβηκε. Και όπως θα βλέπετε ήδη και από τον τίτλο, βρισκόμαστε στο δρόμο για Λευκάδα. Ανυπομονούσαμε πολύ καιρό και οι δύο για αυτές εδώ πέρα τις διακοπές για να ξεκουραστούμε. Και ανυπομονούμε να δούμε επιτέλους και εμείς τη Λευκάδα από κοντά, γιατί θα είναι το πρώτο μας ταξίδι στη Λευκάδα και για τους δύο. Θα προσπαθήσω να σας βλογάρω σε όλο το ταξίδι, οπότε αν είστε κι εσείς έτοιμοι, ας συνεχίσουμε και ας μπούμε στο κυρίως vlog, όπου θα δούμε μαζί τη Λευκάδα. Και μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας, η ώρα είναι 6 παρά και ελάτε να σας κάνω room tour, το καθιερωμένο room tour λοιπόν όπως πάντα, για να σας δείξω το πανέμορφο δωματιάκι μας, μας άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είναι η είσοδος και μπαίνοντας έχεις ακριβώς απέναντι το μπάνιο, έχουμε εδώ τον καθρέφτη, το έπιπλο με τον νηπτήρα. Από εδώ πέρα έχουμε πολύ όμορφη γωνιακή κάπως έτσι ντουζιέρα και από εδώ πίσω ακριβώς από την πόρτα, να σας την κλείσω να δείτε, είναι η λεκάνη. Βγαίνοντας λοιπόν από εκεί, από το μπάνιο, ερχόμαστε στον κεντρικό χώρο του δωματίου που είναι αυτός εδώ πέρα. Γεια σου, μα δεν χρειάζεται να κρύβεσαι πλέον, πώς νιώθεις? Καλά νιώθω, με κέρασε ένα λευκαδίτικο λυκάκι. Ναι, νομίζω λαδόπιτα λεγόταν, ναι, λευκαδίτικη λαδόπιτα. Ναι, σαν τριφτό μελομακάρονι ήταν κάπως πολύ ωραίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε το room tour. Μπαίνουμε εδώ πέρα στο δωματιάκι, το οποίο έχει έναν πολύ ωραίο χώρο που είναι αρκετά μεγάλος. Έχουμε ήδη φέρει τα πράγματά μας εδώ πέρα. Εδώ βλέπετε το κρεβάτι. Από εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ ωραίο γραφιάκι μπουντουάρ, στο οποίο μπορείς να βαφτείς κλπ. Και ένα πολύ όμορφο γλαστράκι εδώ. Να σας το δείξω και από μπροστά. Αυτό είναι το κρεβάτι με πετσετούλες κλπ. Δίπλα ακριβώς από το κρεβάτι έχουμε αυτό εδώ πέρα το επιπλάκι, το οποίο έχει κάποια έτσι πιάτα, μαχαιροπύρουνα κλπ. Έχει κάποια τοπικά προϊόντα και εδώ πέρα κάποιες κάψουλες για καφέ, καθώς εδώ πέρα έχουμε τη μηχανή του καφέ. Και εδώ πέρα έχουμε και ψυγιάκι. Και γυρνώντας απέναντι από το κρεβάτι διαγωνίως έχουμε την καρδαρόμπα. Εδώ έχουμε την τηλεόραση. Και εδώ έχουμε τη βάση πάνω στην οποία θα αφήσουμε σε πολύ λίγο τη βαλίτσα. Α, και θέλω να σας δείξω και κάτι ακόμα. Εδώ πέρα είναι το μπαλκονάκι μας και εδώ είναι η πισίνα, για την οποία ανυπομονώ, γιατί έγινε απόγευμα και δεν θα προλάβουμε να πάμε κάπου για μπάνιο. Θα βγούμε να καθίσουμε στην πισίνα γιατί δεν έχει κανέναν και ελπίζω να μην αποκτήσει μέχρι να κατέβουμε. Δεν είναι και πολύ να κατέβουμε, απλώς θα κατέβουμε ένα σκαλοπάτι. Ναι, και έχει και μ' άρεσε που έχει και το πορτάκι για να βγεις κατευθείαν από εδώ πέρα και δεν χρειάζεται καν να περάσεις μέσα από τη ρεζεψιόν. Πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε να ετοιμαστούμε να μπούμε πισίνα. Πάμε, νιστάζω. Εδώ έχει πάρα πολύ ζέστη το μεταξύ. Εγώ μπορώ να κοιμηθώ στην πισίνα. Έξω. Πάμε να αλλάξουμε, να πάμε για μπάνιο. Σίγουσε λίγο. Λοιπόν, έχω έρθει εδώ πέρα μπροστά από τον καθρέφτη για να σας δείξω το ρούχο, το σύνολο τέλος πάντων που επέλεξα να φορέσω σήμερα. Έχω επιλέξει αυτό εδώ πέρα το απλό μπέζ φόρεμα στο χρώμα της άμμου, να το πω τέλος πάντων. Το έβαλα με καφέ τσαντούλα
Και αυτά εδώ πέρα, τα καφέ, τα παπουτσάκια. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε την πρώτη μας βόλτα στο νησί, όπου θα πάμε στην περιοχή όπου μένουμε, που είναι η Λιγιά. Μας πρότεινε η κοπέλα κάποια μαγαζιά, θα πάμε να τα τσεκάρουμε από κοντά. Και έχουμε κανένα δύο στο μυαλό μας για να δούμε αν θα πάμε να φάμε στο πρώτο, το δεύτερο ή το τρίτο που μας είπε. Για πες, πού πήγαμε καταρχάς. Πήγαμε στην ταβέρνα Τα Κανιόρια. Μας το πρότεινε η κοπέλα από το ξενοδοχείο και ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν είχαμε κλείσει τραπέζι, αλλά ήταν ψιλογεμάτο έτσι κι αλλιώς. Είχαν αρχίσει να έρχονται και είχαν κλεισμένα τραπέζια. Αλλά έφευγε εκείνη την ώρα μια παρέα και μας είπε να κάτσουμε. Και μας βολέψανε. Μας βολέψανε. Αλλά ναι, γενικά χρειάζεται να κλείσει τραπέζι. Είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές τους, αλλά νομίζω άξιζε. Πήγαμε μόνο τρία πιάτα και να σας πω την αλήθεια, ήταν και πάρα πολύ χορταστικά. Η σαλάτα ήταν εκπληκτική. Καλή ήταν, ε. Νομίζω λεγότανε κιόλας Τα Κανιόρια, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι πολύ φαν του... του συνδυασμού γλυκού αλμυρού. Ναι, του συνδυασμού γλυκού αλμυρού. Αποξηραμένα φρούτα σκέτα τα τρώω. Μέσα στη σαλάτα δεν μπορώ. Δεν είναι. Του ζητήσαμε κιόλας αν μπορούν να αφαιρέσουν τρόκα και μας είπανε φυσικά. Μεγάλο, μεγάλο πλάς. Δεν το κάνουν πάντα όλοι. Φτιάχνουν, μας είπανε τις σαλάτες εκείνη την ώρα και γενικά τα πάντα εκείνη την ώρα. Οπότε οτιδήποτε θέλετε να αφαιρέσετε μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να το ζητήσετε. Και πήρα και τοπικό από ό,τι μου είπανε κρασάκι. Πολύ ωραίο ροζέ. Πήραμε χταποδάκι το οποίο ήρθε με κάτι σαν. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν, πώς λεγόταν στο κατάλογο. Σαν πουρές από αυτές τις φακές που έχουν εδώ τις. Νομίζω ότι ήταν φάβα. Αλλά... φάβα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι ήταν φάβα, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν το τράβηξε αυτό το μέρος του καταλόγου. Και μετά πήραμε και κρυθαρότο, στην ουσία κρυθαράκι, με γαρίδες, το οποίο ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, το ευχαριστήθηκα. Περίπου 25 ευρώ το άτομο, οπότε έχετε το υπόψη σας. Πολύ ωραίο, πάντως το προτείνουμε να έρθετε, έχει λίγο διαφορετικά πιάτα. Δεν είναι μια κλασική ψαροταβέρνα ή γενικά μια κλασική έτσι, ταβερνούζερ κλπ. Έχει λίγο πιο ιδιαίτερα πιάτα. Με φάγαμε ωραία για το πρώτο βράδυ. Ελπίζουμε να είναι πολύ ωραίο και να πετύχουμε έτσι και καλά μαγαζιά και τις επόμενες ημέρες. Τώρα λέμε να πάμε προς την πόλη της Λευκάδας να κάνουμε μια αναγνωριστική βόλτα, να δούμε τι παίζει. Και μετά θα γυρίσουμε στο ξενοδοχείο να κοιμηθούμε γιατί η ώρα είναι 11 και είμαστε άϊπνοι και από ταξίδι και θέλουμε αύριο ίσως να πάμε στους εγκρεμνούς. Κάνετε. Είμαστε ήδη στο δρόμο, η ώρα είναι 9, είχε 9 και 20, σηκωθήκαμε από τις 8 σήμερα για να πάμε για μπανάκι και επειδή θέλει καμιά ωρίτσα για να πάμε στις παραλίες από την άλλη πλευρά του νησιού είπαμε να έχουμε πρωινό ξύπνημα. Σήμερα λοιπόν πάμε στους εγκρεμνούς και πλάθα που πειραθούμε να πάμε στους εγκρεμνούς αλλά θα πάμε με τον παραδοσιακό τρόπο, όχι με καραβάκι. Ζυγίσαμε τα συν και τα πλην και αποφασίσαμε ότι προτιμάμε να το κάνουμε με τα πόδια παρά το γεγονός ότι όλοι οι φίλοι και γνωστοί μας λέγανε όχι, μην το κάνετε, μη. Μπορεί να το μετανιώσουμε γιατί όχι ότι είναι μεγάλη διαδρομή αλλά είναι κατάβαση και μετά στο γυρισμό θα έχουμε και την ανάβαση, μπεντάλα ήλιο, αλλά είναι και τα πράγματα, το οποίο είναι το πιο δύσκολο νομίζω γιατί κουβάλαμε και αρκετά πράγματα μαζί μας. Δεν ξέρω, εγώ πάντως σήμερα είμαι καλύτερα.
Χθες ήμουν λίγο και ήμουν όρθιος βασικά όλη μέρα. Αλλά πρέπει να αξίζει φουλ και ανυπομονώ. Είπαμε να ξεκινήσουμε με κάτι δυνατό, να βγάλουμε τα δύσκολα από τη μέση πρώτα, για να είμαστε μετά πιο χαλαροί τις επόμενες μέρες. Ναι, δεν ξέρω, σας δείξαμε ότι φάμε παγωτό. Ναι, τους έδειξα το παγωτό. Ωραία, χαίρομαι. Ωραίο ήταν το παγωτό που πήγαμε. Πήγαμε από ένα μαγαζί που. Καλό ήταν, αλλά θέλω να δοκιμάσουμε. Θα δοκιμάσουμε κι άλλα, ναι, αλλά πήγαμε από ένα το οποίο είχε νομίζω 4,9 ή 5, που λιγόταν φρέσκο. 4,9. 4,9 και ήταν πάνω στον πεζόδρομο, να το πω, μέσα στο κέντρο της Λευκάδας. Καλά ήταν. Είμαι τόσο σκασμένος και ήμουν πραγματικά και ήμουν όρθιος. Πήγα και ένα καφέ για να πάρουμε καφεδάκι πριν κατέβουμε στους εγκρεμνούς, οπότε μετά θα πρέπει να κουβαλάω και το καφεδάκι. Και έχουμε πάρει και ψυγιάκι μαζί μας. Ευχηθείτε μας καλή τύχη, να μην αφήσουμε το κουφάρι μας πίσω. Η καντίνα που υποτίθεται θα παίρναμε καφέ και θα ήταν στο δρόμο μας λίγο πριν φτάσουμε, είναι κλειστή. Εγώ πήρα καφέ, πολύ καλός, μπορώ να το προτείνω. Δεν υπάρχει ο καφές. Είναι 10 και 10 και είναι κλειστή. Μέχρι και εγώ που δεν είμαι morning person, αυτό το θεωρώ αργά για να ανοίξει ένα καφέ. Καθημερινή, μπορεί να μην ανοίξει. Ξεκινήσαμε. Πώς αισθάνεσαι? Περίμενα ακόμα. Πόσο λίγο χρόνο. Τουλάχιστον έχεις και εδώ. Τουλάχιστον για την ώρα. Ναι. Παρακάρετε άμα θέλετε ή στην άκρη του δρόμου ή στα πάρκινγκ που έχει με 5 ευρώ. Αν είστε Έλληνες. Αν είστε ξένοι πάει 10. Πάντως εδώ, παιδιά, είναι κανονικός δρόμος. Δεν ξέρω. Ναι, είναι κανονικός δρόμος. Και περπατάμε ένα και χιλιόμετρο και μετά έχει 400 σκαλιά για να δούμε το ποδήλατο. Έχουμε ποδήλατο και να κατέβουμε από εδώ με ποδήλατο. Ναι, μόνο το ποδήλατο μας έμεινε. Δείτε εδώ τι κουβαλάμε. Ψυγιάκι, παπούτσια, ομπρέλα, καρεκλάκια, τσιτσάδα με τις πετσέτες και backpack. Αυτή είναι η θέα. Εδώ μεταξύ έχουμε αλλάξει και εγώ δηλαδή φορούσα παντόφλα, έβαλα τώρα αυτό εδώ πέρα, το παπουτσάκι το αθλητικό. Όχι ότι χρειάζεται απαραίτητα, αλλά έτσι για να είμαστε ασφαλείς. Εντάξει, περπάτημα, κατηφόρα, καλό είναι να μην είσαι με την παντόφλα, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Αλλά πολύ είναι με την παντόφλα. Είμαστε μόνοι που κουβαλάμε τόσα πράγματα. Θα σας πούμε άμα άξιζε να κουβαλήσετε όλα αυτά ή να πληρώσετε 5 ευρώ να πάρετε το ομπρέλα από κάτω, ξέρω. Είμαστε εδώ και βλέπω και όλο αυτό εδώ. Βλέπετε το δρόμο. Συνεχίζει και συνεχίζει και μάλλον συνεχίζει και πιο κάτω. Άι, καλό μας κουράγιο. Καλά ήταν ok, λίγο σε ζάλιζε γιατί κοιτούσε συνέχεια κάτω για να μην πέσεις. Εμένα τουλάχιστον με ζάλισε λιγάκι. Αλλά κατά τα άλλα τίποτα. Πιο πολύ με κούρασε που περπατήσαμε από τη σκάλα ως εδώ, γιατί είμαστε περίπου στη μέση της παραλίας. Δεν φαίνεται, αλλά είμαστε. Παρά όλο το υπόλοιπο τώρα, η συνέχεια θα φανεί. Εκείνη η σκάλα.
έχουμε επιστρέψει με update. Καταρχάς να πούμε ότι ζούμε. Το καταλάβατε από τα προηγούμενα πλάνα και πόσο μας βλέπετε στο αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε ότι δεν αφήσαμε τα κοκαλάκια μας στους εγκρεμνούς. Οριακά ήταν κάποιος να τα αφήσει, αλλά εντάξει. Παιδιά, ξεκινήσαμε την πιο κατάλληλη ώρα. Φυσικά το ξέραμε ότι ήταν κατάλληλη ώρα, αλλά δεν αντέχαμε άλλο. Ένιωθε τον ήλιο να σε τσουρουφλάει, όχι απλά να σε καίει. Τώρα που ζήσαμε την εμπειρία αυτή, να, γιατί θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία ζωής, η κατάβαση ήταν τίποτα, παιχνιδάκι. Η κατάβαση ήταν γελία. Γελία, πραγματικά. Φτάσαμε κιόλας στη σκάλα. Εγώ φοβηθήκα. Το πρωί, Το πρωί, το πρωί. Γιατί άμα έρθεις τώρα μεσημέρι που έβλεπε κάποιος. Μέχρι να παρκάρουμε κλπ. Πήγε 11. Θα πρότεινα, επειδή εμείς κουβαλήσαμε πάρα πολλά πράγματα μαζί μας, γνωρίζοντας φυσικά ότι θα έχουμε πολύ δρόμο, αλλά είπαμε ας τα πάρουμε γιατί τα χρειαζόμαστε. Θα πρότεινα εσείς είτε να πάρετε μόνο τις πετσέτες σας και τα κινητά σας και να νοικιάσετε μία ομπρελίτσα από κάτω που έχει 5 ευρώ. Έχουν άτομα που πουλάνε ομπρελίτσες για να μην έχετε και το βάρος, δηλαδή γιατί τα κουβαλάτε. Καλύτερα να γλιτώσετε, να πάτε νωρίς και να γλιτώσετε τα 5 ευρώ του πάρκινγκ και να πάρετε μία ομπρελίτσα από κάτω. Παρά να πληρώσετε πάρκινγκ και να κουβαλάτε δική σας ομπρέλα, δεν αξίζει. Όσο λιγότερο βάρος έχετε ανεβαίνοντας, τόσο καλύτερα. Ούτε καθισματάκια μπορείτε, χρειάζεται να πάρετε, δεν είναι απαραίτητο. Απλά εμείς τα θέλαμε γιατί λέμε εντάξει, έχει πέτρα κάτω, ας πάρουμε. Τα παπούτσια είναι must που το κορόιδευε, αλλά τα παπουτσάκια. Τα παπουτσάκια είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Παρά το γεγονός ότι μας είπαν ότι από αυτή την πλευρά του νησιού δεν θα έχουμε πρόβλημα, είδα ότι πάρα πολλοί ήταν και ξένοι και Έλληνες με παπουτσάκια θαλάσσης και ήταν πάρα πολύ χρήσιμα και πριν μπει στη θάλασσα. Γιατί επειδή έχει αυτή την ψηλή την πέτρα, δεν ήταν εύκολο να περπατήσεις πάνω στο πετραδάκι αυτό τέλος πάντων και να μπεις μέσα. Μορφή παραλία, ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά θέλω να πιστεύω. Και τώρα, καθώς γυρνούσαμε, βρήκαμε ανοιχτό και το καφέ που ψάχναμε το πρωί για να πάρουμε καφεδάκι. Μπορεί να μην το πήρα όταν πηγαίναμε, αλλά νομίζω ήταν πολύ πιο χρήσιμο τώρα που το πήρα. Και βρήκαμε δύο χυμούλιδες από μια ιταλική εταιρεία, πώς λεγόταν, Σάνταλ. Ναι, Σαντάλ. Σαντάλ, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, μια ιταλική εταιρεία φαινότανε και είχε κάτι χυμούλιδες. Εγώ πήρα ένα μάγκο ροδάκινο και ο Θωμάς πήρε ένα με σαγκουίνι. Και ήταν και οι δύο εκπληκτικοί. Τους ήπιαμε σχεδόν μονορούφι, γιατί είχαμε σταφιδιάσει από τη ζέστη και τον ήλιο. Και βασικά δεν ήθελα στην ανάβαση να πιω νερό, γιατί ήμουν σίγουρος. Ήταν ό,τι καλύτερο, παιδιά. Ξεδίψασα τόσο πολύ. Πήρα πίσω την ενέργειά μου. Πήρα πίσω την πολύτιμη υγρασία του σώματός μου. Και πήραμε και νερό. Πήραμε και καφεδάκι για μένα. Ήταν ακριβώς ό,τι θέλαμε εκείνη τη στιγμή. Ήταν μια όαση. Άμα βρείτε αυτά τα στους χυμούλιδες πουθενά που σας έδειξα, θα τους δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Κατεβαίνουμε τώρα, πηγαίνουμε προς το ξενοδοχείο μας. Περάσαμε τη Βασιλική, πηγαίνουμε προς το ξενοδοχείο μας, το οποίο είναι στη Λιγιά. Θέλουμε να κάνουμε μπανάκια και να ετοιμαστούμε να βγούμε το βράδυ, να πάμε να τσιμπήσουμε κάτι και να πιούμε ίσως και ένα ποτάκι αν έχουμε το κουράγιο. Και να φάμε παγωτό. Και να φάμε παγωτό. Σκεφτόμαστε να φάμε. Μας είπανε για το Σταύρακα πάρα πολύ. Είναι μέσα στην πόλη της Λευκάδας. Αλλά δεν ξέρω αν θα πάμε σήμερα εκεί. Μπορεί να πάμε στον Ιδρύ. Δεν πειράζει, θα περάσουμε μετά να πάρω ένα παγωτό. Ελπίζω αύριο να μπορέσουμε να σηκωθούμε από το κρεβάτι μας για να πάμε σε άλλη παραλία και να μην είμαστε πιασμένοι παντού όπως όταν πήγα στο φαράκι της Αμαριάς στην Κρήτη πριν χρόνια. Θα πούμε μετά. Έχουμε επιστρέψει στο ξενοδοχείο. Έχουμε κάνει τα μπανάκια μας και έχω βάλει το νυχτερινό outfit, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτή η μουσταρδί μπλουζίτσα με την παντελόνα μου. Από κάτω θα βάλω τα παπούτσια μου, τα καφέ και θα φορέσω την καφέ μου, την τσάντα. Έχω πιάσει τα μαλλιά μου σε ψηλή κοτσίδα. Χρειαζόμουν κανένα τσιβιδάκι, αλλά δεν προνόησα να πάρω μαζί μου. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα άρπαξα λιγάκι σε κάποια σημεία στα οποία είτε έφυγε το εντυλιακό είτε δεν μπήκε καλά το εντυλιακό, που εδώ πέρα. Εδώ μπροστά, τώρα βέβαια φαίνεται κατακόκκινο, δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο ήπιο. Στην κάμερα φαίνεται κατακόκκινο, αλλά δεν είναι. Αύριο θα έχει γίνει καλά. Και εδώ πέρα λιγάκι πίσω και εκεί που τελειώνει το σουτιέν, έχω βάλει κρέμα και πιστεύω ότι αύριο θα είμαι μια χαρά. Έχω χρόνια να κοκκινήσω. Όχι μόνο επειδή δεν πηγαίνω πολύ συχνά για μπάνιο, αλλά γενικά επειδή προσέχω πάρα πολύ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε τώρα για φαγητό. Θα πάμε αρχικά στο κέντρο της Λευκάδας και μετά λέμε να πάμε για ένα ποτάκι στον Ιδρύα, άμα τα καταφέρουμε. Άμα έχουμε κουράγιο, θα πάμε. Και. Θα φάμε παγωτό. Κουράγιο, ξεκουράγιο. Είμαστε έτοιμοι. Η ώρα είναι 10 παρα 20. Σήμερα το αργήσαμε λίγο παραπάνω, γιατί μας πήρε λίγη ώρα παραπάνω να επιστρέψουμε από τους εγκρεμνούς. Δεν είναι κάτι, θέλει προσοχή.
Λοιπόν, πάμε, φύγαμε. Εν τέλει, μετά από το φαγητό, ήρθαμε κατευθείαν στο προσωρινό μας σπιτάκι, τέλος πάντων, στο ξενοδοχείο μας, γιατί δεν αντέχαμε άλλο. Είμαστε πάρα πάρα πολύ κουρασμένοι. Έχει πάει και αργά, είναι 12 και 12.30 για την ακρίβεια και λέμε αύριο να ξαναπάμε σε κάποια παραλία για μπάνιο κλπ. Οπότε θέλουμε να ξεκινήσουμε και πάλι νωρίς και λέμε να το αφήσουμε για άλλη μέρα. Οπότε γυρίσαμε τώρα στο ξενοδοχείο και εγώ σιγά σιγά θα κάνω τον μακιγιάζ μου και θα πάμε για Νάνι. Θα σας αφήσω κάπου εδώ λοιπόν για σήμερα και θα τα ξαναπούμε αύριο. Φιλιά και πολλά. By the way, τα νύχια μου έχουν γίνει χάλια. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ξεφλούδησαν από τη θάλασσα πολύ γρήγορα. Sorry. Καλημέρα. Είναι η τρίτη μέρα στο νησί. Είναι η μέρα Πέμπτη και έχουμε ετοιμαστεί για να πάμε για το πρώτο μπανάκι της ημέρας. Δεν ξέρω βασικά αν θα υπάρξει και δεύτερο, έτσι το λέω. Λέμε να πάμε προς το κάθισμα σήμερα και ελπίζω να μην έχει κύματα. Γιατί έχω ακούσει τι γίνεται όταν έχει κύματα. Έχω βάλει αυτό εδώ πέρα το φορεματάκι που σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά. Του οποίου η φόδρα έχει δική του εισβούληση. Βγαίνει από κάτω και δεν θέλει να συνεργαστεί με το υπόλοιπο φόρεμα. Αλλά εφόσον το έχουμε κάνει φόρεμα θαλάσσης και το έχω πάρει απόφαση, θα το φορέσω έτσι και θα πω μιε. Είμαι πολύ καλά. Περίμενα ότι σήμερα θα είμαι κομμάτια, ότι θα πονάω παντού, αλλά προς το παρόν όχι. Ευτυχώς. Οπότε συνεχίζουμε δυναμικά. Και το κάψιμό μου είναι λίγο καλύτερα. Εδώ πέρα έχει φύγει σχεδόν τελείως και πίσω λίγο στην πλάτη. Το μόνο που μου έχει μείνει είναι. Τώρα δεν μπορώ να σας το δείξω. Εδώ πέρα κοντά στο μαγιό. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει καλά. Εν τω μεταξύ ξέχασα να πάρω μαζί μου κάποιο after sun, κάποια κρέμα σώματος. Οπότε βάζω αυτή που έχω για το πρόσωπο. Η οποία όμως έχει μέσα aloe vera. Οπότε ελπίζω ότι θα το καλμάρει και θα πάρει το κάψιμο. Αυτά. Να το κάνεις εσύ. Το σκέφτομαι. Μου δανείσουν GoPro. GoPro δεν έχω. Έχουμε έρθει στο κάθισμα. Ήρεμα τα πράγματα προς το παρόν, δεν έχει κύματα ευτυχώς. Βρήκαμε και σχετικά εύκολο πάρκινγκ.
Καλησπέρα σας και πάλι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για μπάνια και αλλαγή outfit. Σήμερα θα βγούμε και θα πάμε για απογευματινό καφεδάκι και θα πάμε να δούμε και το ηλιοβασίλεμα από ένα ελαφρώς πρωινό χωριό. Τέλος πάντων, έχει θέα από εκεί που θα πάμε. Είναι ένα μαγαζί το οποίο το είχα βρει ήδη πριν πάμε, πριν έρθουμε Λευκάδα και πάμε τώρα εκεί πέρα. Θέλουμε να προλάβουμε να βγάλουμε κάποια πλάνα κλπ. Πριν καθίσουμε, γιατί το ηλιοβασίλεμα είναι γύρω στις 7.30 το παρά. Έχω βάλει αυτό εδώ πέρα το φόρεμα, το οποίο παίζει να μην το έχω ξαναφορέσει από τότε που έγινε ο γάμος. Είναι αυτό που φορούσα στην ετοιμασία μου. Έχει ανοιχτή πλάτη, θα πάρω και ζακέτα μαζί. Οπότε εγώ φοράω από μέσα ένα μπραλέτ και θα φορέσω φλάτ παπούτσια, γιατί σε νησί είμαι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βάλω τα κουνάκι. Θα είμαι και πολύ πιο άνετα. Ευτυχώς δεν είναι πάρα πολύ μακρύ, οπότε πιστεύω δεν θα έχουμε θέμα. Όπως βλέπετε, έχω βαφτεί κιόλας. Έχω κάνει και το μακιγιάζ μου και είμαι απολύτως έτοιμη. Έχω πιάσει τα μαλλιά μου και πάλι ψηλά σε κουτσίδα, γιατί βολεύει πάρα πολύ. Καθώς εδώ πέρα έχει ακόμα πάρα πολύ ζέστη, έχει 31 βαθμούς. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, γιατί η ώρα είναι 6 παρά 25 και θέλω μέχρι τις 6 και το αργότερο να είμαστε εκεί. Και τώρα που επιζήσαμε, έχω να πω ότι το Google Maps, αντί να μας βγάλει από το δρόμο που ήρθαμε, από το κεντρικό, μας πήγε από κάτι λόστενα,
δεν λέω την αρχική τέτοια. Κάτι δρόμους σχισμένους, λες και είχαν ανοίξει από το σεισμό, που μάλλον βέβαια είχαν περάσει καλώδια και απλά δεν τους έκλεισαν ποτέ. Και έλεγε ότι είναι η ίδια ώρα για να κάνεις αυτή τη διαδρομή. Το Fly Me τέλειο πάντως, παιδιά, να πάτε να δείτε το ηλιοβασίλεμα, το προτείνουμε. Είναι πολύ ωραίο. Πήγαμε και μια ποικιλία. Όταν πέφτει σε ο ήλιος, αλλά ήμουν. Δεν τσιμπάνε, δεν ξέρω τι. Πάρτε ζακετούλα μαζί και τζάκετα, μα είναι τέτοια εποχή, γιατί θα το χρειαστείτε σίγουρα. Έχει ψυχούλα. Αλλά ό,τι εποχή και να είναι, θα το χρειαστείτε, δεν είναι. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, το προτείνουμε. Πήγαμε και μια ποικιλία finger food που ήταν κυρίως ασιατικά, έτσι διάφορα. Ασιατική κουζίνα. Σε ποιο θα πας σήμερα? Δεν ξέρω, θα δω. Χθες πήραμε από το Σταύρακα, δεν ξέρω αν το πάμε. Δεν τρελάθηκα. Δεν ήταν χάλια, δεν είναι. Μπορεί δηλαδή να ήταν η επιλογή γεύσεων, αλλά δεν τρελάθηκα. Το άλλο που δεν πήγαμε την προηγούμενη μέρα, το φρέσκο, όπως λεγότανε, ήταν πολύ καλύτερο. Ήταν πιο ποιοτικό, ναι, θεωρώ. Πάμε να δοκιμάσουμε την τύχη μας με κάτι άλλο. Ελπίζω να πάμε από normal δρόμους, γιατί. Δεν με σταματάει τίποτα. Πάμε για παγωτό. Άμα, ας μας πάει από το χωράφι. Μετά από πολύ κόπο λοιπόν, φτάσαμε στο σπιτάκι μας, το προσωρινό μας σπιτάκι. Πάντα για κάποιο λόγο λέω σπιτάκι μας και σπίτι μας, τα μέρη στα οποία μένουμε ακόμα και προσωρινά. Τέλος πάντων, φτάσαμε στη βάση μας και σε πολύ λίγο θα ετοιμαστούμε για ύπνο. Οπότε θα σας καληνυχτήσω για σήμερα. Θα σας αφήσω εδώ πέρα, θα βάλω τις κάμερες μου να. Θα βάλω τις μπαταρίες μου να φορτίζουν. Ελπίζω να σας άρεσε η σημερινή μέρα. Είχα πολλά να σας δείξω. Ανυπομονώ και για την αυριανή. Έχουμε άλλες δύο full μέρες και μια τρίτη που θα είναι της επιστροφής. Έχουμε κάνει ήδη πρόγραμμα, αλλά θα σας τα πω αυτά στη συνέχεια του vlog. Καλημέρα! Ξεκινήσαμε και πηγαίνουμε προς Πόρτο Κατσίκι σήμερα. Αλλά δυστυχώς βρήκαμε λίγη κίνηση, οπότε δεν ξέρω τι ώρα θα φτάσουμε στο προορισμό μας. Έχει πάει 10 και 4. Πήραμε και το πρωινό μας, σας τα δείξω μετά, και καφεδάκι και συνεχίζουμε προς Πόρτο Κατσίκι.
Ήρθαμε ξανά στην καντίνα για χυμουλίδες. Πήραμε και αυτούς που πήραμε την προηγούμενη φορά, δηλαδή το μάγκο ροδάκινο και το σαγκουίνι, αλλά πήραμε και αυτόν εδώ πέρα, ο οποίος έχει μάλλον πορτοκάλι, λεμόνι και καρότο, ναι, αυτά έχει. Και πήραμε επίσης να δοκιμάσουμε και αυτόν εδώ πέρα, που είναι φράουλα και μπανάνα, με λίγο γάλα μάλλον. Παιδιά, είναι τέλεια, άμα τους βρείτε να τους πάρετε. Δεν ξέρω για τους άλλους δύο βέβαια, αλλά αυτοί που ήπιαμε ήταν τέλειοι. Καλησπέρα και πάλι από το δωμάτιό μας. Λοιπόν, το σημερινό look, το βραδινό look, είναι αυτή εδώ πέρα η παντελόνα. Είναι παντελόνα, δεν είναι φούστα. Το κάνω έτσι για να το δείτε. Αλλά φαίνεται λίγο σαν φούστα, η οποία είναι πλισέ και έχει μια πολύ ωραία μπάσκα, το λένε, που είναι έτσι βελούδινη μαύρη. Είναι πολύ 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 ψηλό πλισέ, να δείτε το. Έχω πάρα πολύ καιρό να το φορέσω. Είχα σκοπό να το φορέσω κάποια από τις βαφτίσεις που πήγα, αλλά τελικά άλλαξα γνώμη και έβαλα φορέματα. Και από πάνω έχω φορέσει αυτήν εδώ πέρα την μπλούζα με τα ρηχτά τα μανικάκια, που έχει πάνω τους φοίνικες και είναι έτσι σε ένα off-white χρώμα. Έβαλα πάλι αυτό εδώ πέρα το λεφαντάκι, μαύρο ρολογάκι, τα κοσμήματα μου κλασικά. Μου λείπει το βραχιόλι που φορούσα και χθες, θα το βάλω σε λίγο, θα μου το βάλω βασικά, θυμάσαι λίγο, γιατί μόνο μου δεν μπορώ να το βάλω. Και αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το σημερινό μου look. Πρέπει να βάλω και τα παπούτσια. Θα βάλω χαμηλά πάλι τα κλασικά μου τα μαύρα, τίποτα το ιδιαίτερο. Και λέμε να βγούμε στον Ιδρύ που δεν βγήκαμε χθες, να πάμε πρώτα για φαγητό. Έχουμε υπόψη μας ένα εστιατόριο τέλος πάντων. Και λέμε να πάμε λοιπόν σιγά σιγά προς τα εκεί. Αυτό εδώ είναι το ολοκληρωμένο look. Έχω βάλει το παπουτσάκι μου από κάτω, αυτό που σας έλεγα, το πάρα πολύ απλό. Και τελικά άλλαξα το μαλλί μου. Το πιάσω απλά λίγο εδώ πάνω, τα κεντρικά. Νιώθω περισσότερο ο εαυτός μου. Και την κάνουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν στο ξενοδοχείο μας από τον Ιδρύ. Πήγαμε αρχικά για φαγητό σε ένα εστιατόριο εκεί πέρα που ονομάζεται Μινάς Νιδρύ. Και έτσι κάπως αποφασίσαμε να γιορτάσουμε την επέτειο του γάμου μας λίγες μέρες αργότερα οι δυο μας, γιατί κάναμε ένα μεγάλο πάρτι στο σπίτι τις προηγούμενες μέρες για να γιορτάσουμε την επέτειο με φίλους. Αλλά είπαμε να κάνουμε και κάτι έτσι ξεχωριστό για εμάς τους δύο μόνο, μιας και τώρα θα ήμασταν σε διακοπές λίγες μέρες αργότερα. Μετά πήγαμε σε ένα μαγαζάκι που κάνει από αυτά τα ice rolls, τα τύπου παγωτά, τα οποία τα κάνουν τακ 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 και τα κόβουν και τα κάνουν με τα ρολάκια και στα βάζουν και στα σερβίρουν έτσι. Το είδατε στο βίντεο. Αυτό ήταν η επιλογή του Θωμά, το οποίο το βρήκε online και με πήγε. Δεν πήρα εγώ παγωτό, δοκίμασα λίγο από το Θωμά. Και εδώ εμφανίστηκε ο Θωμάς για να σας κάνει το δικό του review. Πες μας πώς λέγεται το μαγαζί, πώς σου φάνηκε. Νομίζω λέγεται Ice Rolls Bar.
Είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο της περιοχής, στον Ιδρύ. Και είναι το μόνο που προτείνει εδώ πέρα μέχρι τώρα. Έχουμε παγωτό βανίλια με μπουένο λευκό μέσα. Δοκίμασα και εγώ, ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Το φτιάχνει ο άνθρωπος εκείνη τη μέρα και είναι όλα τα υλικά φρέσκα. Προφανώς εκτός από αυτά που θα βάλετε μέσα, τύπου μπουένο και τέτοια. Και αυτό πραγματικά το προτείνω, δηλαδή δοκίμασα σε άλλα 3-4 τα οποία δεν θέλω να πω ποια είναι, γιατί... Τι ήταν από τις προηγούμενες μέρες, ναι, αλλά πάση περιπτώσει δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά που δοκιμάσαμε, ήταν wow. Δεν είχαμε ξαναφάει τέτοιο παγωτό τύπου ice roll. Είναι πολύ μόδα τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει και στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είχε τύχει να φάμε. Αλλά έψαχνα ο Θωμάς τώρα να βρει ένα παγωτό το οποίο να είναι. Ναι, έτυχε, δεν είναι ότι έψαχνα. Ένα ωραίο παγωτό, γιατί ξέρω ότι θα πάμε τέλος πάντων στον Ιδρύ για να μην πάμε μέσα στη Λευκάδα πάλι. Και βρήκε αυτό εδώ πέρα, το οποίο από ό,τι φάνηκε του άρεσε και περισσότερο από όλα. Τέλος πάντων, επειδή μπορεί να ακουγόμαστε και στα διπλάνα δωμάτια, θα σας αφήσουμε εμείς τώρα εδώ, γιατί έχει πάει 12 και θα ξαναμιλήσουμε αύριο, γιατί αυτό το vlog θα βγει τεράστιο. Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο. Καλημέρα! Τελευταία όλη μέρα στη Λευκάδα. Μόλις πήραμε το πρωινό μας και θα πάμε στην παραλία τη σημερινή. Πήραμε πράγματα τα οποία πήραμε και προχθές από τον ίδιο φούρνο, το φούρνο του Καλού που μας τον πρότειναν και από το ξενοδοχείο. Αλλά το δοκιμάσαμε και τις προάλλες και μας άρεσε πάρα πολύ. Ένα κουλουράκι. Ένα κρουασανάκι με σοκολάτα. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό από την προηγούμενη φορά. Το άλλο ήταν γεμισμένο με σοκολάτα με πραλίνα, ενώ αυτό είναι ψημένο μέσα με σοκολάτα. Εγώ για μένα πήρα μία μπουγάτσα, γιατί δοκίμασα τις προάλλες με κρέμα και μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραία γλυκιά κρέμα. Και παιδιά, την ώρα που έφευγα και ήμουν έτοιμη να πληρώσω, βγάλανε αυτά εδώ πέρα. Και τα είδα και επειδή ήταν πάρα πολύ μεγάλα για να είναι γλυκά, αναρωτήθηκα και τους ρώτησα τι είναι αυτά. Και μου λένε είναι άρτος. Μου λέει από αυτόν που τρώμε στην εκκλησία, που έχουν στην εκκλησία. Και μου λέει από πού είσαι και λοιπά, λέω από Θεσσαλονίκη. Μου λέει α, εσείς το κάνετε σκέτο με σουσάμι. Και μου κεράσανε, μου δώσανε έναν άρτο να δοκιμάσω. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Εσείς πώς το κάνετε τον άρτο? Πώς τον κάνουν τέλος πάντων στην περιοχή σας? Έχετε φάει ποτέ άρτο με άχνη ζάχαρη, αν δεν είστε από Λευκάδα? Δεν ξέρω πολύ το κάνουν. Πραγματικά εντυπωσιαστικά, δεν το έχω ξαναδεί και θα το δοκιμάσω εννοείται. Καλημέρα. Γεια. Yeah. Είσαι έτοιμος? Θα δείξει. Πάμε να βρούμε την παραλία Μήλου. Ευχηθείτε μας καλή τύχη. Πώς αισθάνεσαι που απέζησες των κυμάτων εδώ στο Μήλο? Όσο κύμα δεν φάγαμε στο κάθισμα, νομίζω ότι το φάγαμε σήμερα. Εγώ επέζησα, δεν με νοιάζει. Είμαι survivor. Ναι. Αυτό που λέτε, παιδιά. Ωραία, κατά τα άλλα πάρα πολύ όμορφη παραλία. Θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Thank you.
ένα μέρος από το μονοπάτι για να έχετε υπόψη σας. Κλαδιά, χώμα, πέτρες και σε κάποια σημεία έχει σκαλοπάτια, αλλά θα έλεγα ότι τα σημεία στα οποία έχει τα σκαλοπάτια είναι τα χειρότερα της διαδρομής, γιατί είναι τα πιο κουραστικά από όλα. Αυτός ο δρόμος είναι ο πιο χαλαρός. Και εκεί έχει και ήλιο, ναι, ισχύει και στην αρχή και στο τέλος έχει και ήλιο στα περισσότερα σημεία. Ενώ εδώ έχει τουλάχιστον σκιά και είναι πάρα πολύ ωραία και δροσερά. Και τώρα είμαστε στην κατάβαση, στο σημείο που πριν ανεβαίναμε. Τώρα φτάσαμε στο σημείο που κατεβαίνουμε και πηγαίνουμε και πάλι προς τον Άγιο Νικήτα, τον οποίο ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να δούμε και θα δούμε μήπως καταφέρουμε να τον δούμε τώρα, φορτωμένοι έτσι με 100.000 πράγματα. Και σκεφτόμαστε τι θα φάμε. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι σαν μπατζάρι. Έλεγα στο Θωμά ότι δεν φάγαμε κάτι, ρε παιδί μου, πολύ έτσι παραδοσιακό. Μας κεράσανε κάποια πράγματα παραδοσιακά. Για παράδειγμα, όμως, δεν έχουμε φάει π.χ. Λουκάνικο. Δεν είναι πολύ γνωστό το λουκάνικο της Λευκάδας, το λευκαδίτικο λουκάνικο. Θα ήθελα πάρα πολύ να φάω κάτι τύπου πολύ απλό, ρε παιδί μου. Τηγανιτές πατάτες και λουκάνικα δεν θα ήταν τέλειο. Μία σαλάτα και τηγανιτές πατάτες με λουκάνικα. Δηλαδή, πολύ γκουρμεδιά έχει πέσει τις τελευταίες μέρες και όχι τίποτα άλλο. Ενώ έχει ωραία φαγητά. Παίρνεις τρία πιάτα και πληρώνεις, ξέρω εγώ, 50-60 ευρώ σε κάθε μαγαζί που πας. Είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο ακριβά εδώ πέρα. Στη Λευκά, τα φαγητά, δεν ξέρω. Μπορεί να φτάνε και τα μαγαζιά που τυχαίνει να επισκεφτόμαστε εμείς. Εντάξει, πέρα από το χθεσινό που το ξέραμε ότι θα είναι πολύ ακριβό. Τα υπόλοιπα δεν ήμασταν ακριβώς ενήμεροι. Μ' αρέσει που βλογκάρει και κατεβαίνει. Εδώ δεν μπορεί να κατέβει χωρίς να βλογκάρει. Ναι, αλλά το κάνω. Σκοτωθεί, θα το έχουμε live. Αφού βλέπω, ρε φίλε, δεν κοιτάω το vlog. Τέλος πάντων. Κρεμοτσακίστηκα στη Λευκάδα. Κάτι τέτοιο θα ήθελα να φάω. Καμιά πατατούλα, ένα λουκάνικο. Μούστιμα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έπρεπε να ήσασταν χθες. Δεν έχω καεί εν τω μεταξύ, αυτό είναι το κόκκινο επειδή ζεστάθηκα και από το ζόρι. Έπρεπε να ήσασταν χθες που στο τέλος στο μαγαζί μας κεράσανε λικέρ τριαντάφυλλο και ήπιε ο Θωμάς μια γουλιά λικέρ. Σε τι το παρομοίασε? Λέω με γεύση τριαντάφυλλο, ξέρω εγώ, σαν τα λουκουμάκια που μας δίνανε μετά την παρέλαση όταν ήμασταν μικροί. Λουκουμάκια από την κόλαση, φίλε, ήταν αυτό. Και μου λέει, γιατί λέει το κατηγορεί το λουκουμάκι? Το λουκουμάκι είναι αθώο. Αυτό εδώ πέρα λέει σου καίει τα σωθικά, λέει, λες και βγήκε από την κόλαση. Λέει, άσε το λουκουμάκι στην ησυχία του. Αυτό ακριβώς. Πω, παιδιά, στάζω. Έχω γίνει μουσκεμα. Συνεχίζουμε. Έρχεται κόσμο, σας κλείνω. Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to size. What am I supposed to do? Cause I feel so good. Feeling wild like a zoo. Put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should have known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? Trip giving me hopeless illusion, hopeless illusion. Baby, I should have known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless illusion, hopeless illusion, hopeless illusion. Λοιπόν, αποφασίσαμε εν τέλει να κάνουμε στάση στον Άγιο Νικήτα, μια και έτσι κι αλλιώς ήμασταν εκεί πέρα. Πεινούσαμε ιδιαίτερα, αλλά είπαμε να φάμε από νωρίς για να είμαστε έτοιμοι, να μην χρειάζεται να ψάχνουμε μετά που να πάμε κλπ. Και να φάμε πάλι βράδυ. Που ήμασταν εδώ πέρα για να κάνουμε και μια βόλτα στον Άγιο Νικήτα. Ήρθε ο Θωμάς, άφησε όλα τα πράγματα στο αυτοκίνητο και ξαναήρθε, με βρήκε και πήγαμε σε ένα ταβερνάκι εκεί πέρα που βρήκαμε. Το βρήκαμε online, είχε καλά reviews και πήγαμε. Τρία πραγματάκια πήραμε, αυτά που είδατε, μια χωριάτικη σαλάτα, μια μερίδα πατάτα και ένα ψαρονέφρυτο που ήταν με κρέμα γάλακτος, μουστάρδα και πιπέρια, μίξ πιπεριών και τέτοια. Είναι ακριβώς το ίδιο που κάνει και η μαμά μου στο σπίτι. Παίζει να είναι συνταγή της Βέφας. Πολύ λίγο διαφορετικό, δηλαδή πολύ γνώριμη γεύση. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν λίγο στεγνούτσικο, λίγο. Αλλά κατά τα άλλα ήταν πετανόστιμο και όλα όσα μας σερβίρανε ήταν πάρα πολύ ωραία. Η μερίδα ήταν πάρα πολύ εντάξει. Το μαγαζί λέγεται Ταγνάντιο. Το προτείνουμε δηλαδή. Αυτά που φάγαμε και τα τρία ήταν πάρα πολύ νόστιμα. Φυσικά εντάξει, πατάτες και σαλάτα είναι τα άλλα δύο, αλλά ήταν πολύ νόστιμα. Και μέσα στον Άγιο Νικήτα. Πάρα πολύ ευγενικά τα παιδιά που δουλεύαν εκεί πέρα. Για Άγιο Νικήτα, που είναι αρκετά τουριστικό μέρος, θεωρώ ότι είχε πάρα πολύ νορμάλ τιμές. Ήταν και το πιο οικονομικό γεύμα που πληρώσαμε αυτές τις μέρες στη Λευκάδα. Τώρα, ας πούμε, πήραμε και ένα παγωτάκι να μοιραστούμε με το Θωμά από ένα μαγαζί που ήταν πάνω στο δρόμο. Εδώ πέρα και πάλι στον Άγιο Νικήτα, το οποίο το είδε μπαίνοντας και λέει θα πάρω από εδώ. Είχε 2,20 μπάλα. 6,60 ένα παγωτάκι, 6,5 ευρώ η χωριάτικη. Άσε το κόστος της μπάλας, φίλε. Ξύλινα κολοκουταλάκια και έχω 3 κοψίματα ακίδα.
και η σωσακίδα. Και η σωσακίδα μέσα στο στόμα μου. Ναι, και τώρα πρέπει να πάμε πίσω στο ξενοδοχείο για να το δω, για να και χρειαστεί να βγάλω την ακίδα, γιατί έλεος. Ωραίο το παγωτό παρόλα αυτά, ε. Ήταν καλό, αρκετά καλό αυτό. 7 και 4 είναι τώρα. Θα πάμε στο σπίτι. Στο σπίτι, δεν μπορώ να σταματήσω να το λέω. Επειδή θα πάμε στο ξενοδοχείο σιγά σιγά. Θα κάνουμε μπάνιο κλπ. Εγώ δεν είχα σκοπό να λύσω σήμερα το μαλλί μου. Αλλά με τέτοιο ξύλο που φάγαμε σήμερα στη θάλασσα. Δεν γίνεται να μιλήσω ξανά το μαλλί μου για εκατοστή φορά. Είναι μέσα στα αλάτια. Αυτά που λέτε. Τελευταίο μπάνιο ήταν αυτό στη Λευκάδα. Αύριο θα πάρουμε τα βουνά. Και θα ανέβουμε προς τα πάνω σιγά σιγά. Να δούμε λίγο και αυτά. Και να φύγουμε μετά για Θεσσαλονίκη. Έχουμε κάνει τα μπάνια μας, έχουμε τη θήκη, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε από το ξενοδοχείο μας. Σας κάνω ένα πάρα πολύ γρήγορο look of the day. Το σημερινό look είναι πάρα πάρα πολύ απλό. Δεν είχα το κουράγιο να βάλω κάτι άλλο. Θα πάμε για μια πάρα πολύ γρήγορη βραδινή βόλτα, έτσι να δούμε το φεγγάρι και να πιούμε κανένα ποτάκι. Έχω βάλει κάτι πολύ έτσι καθημερινό, την παντελόνα μου και πάλι. Με αυτά εδώ πέρα τα παπουτσάκια φόρουσα και χθες τα μαύρα. Τη μαύρη μου τη τσάντα και αυτό εδώ πέρα το crop top με τα τύπου stickers. Απλή, πάρα πολύ απλή. Για Σάββατο βράδυ στη Λευκάδα. Βγούμε στην πόλη της Λευκάδας, προς το πεζόδρομο κλασικά. Να τι και πανσελίνο του Σεπτεμβρίου. Κάπως έτσι, το τελευταίο βράδυ στο νησί έφτασε στο τέλος του. Εμείς έχουμε γυρίσει στο ξενοδοχείο μας και θα πάμε σε λιγάκι ύπνο και σε μερικές ώρες θα ξεκινήσει η τελευταία μας ημέρα στη Λευκάδα, όπου θα πάμε να επισκεφτούμε διάφορα έτσι χωριουδάκια που μας έχουν μείνει. Για την ώρα εγώ θα σας καληνυχτήσω, γιατί δεν είναι αργά, αλλά θέλω λιγάκι έτσι να ξεβαφτώ, να χαλαρώσω, να... Σήμερα νιώθω λίγο πτώμα. Όχι γιατί η σημερινή ημέρα ήταν πιο κουραστική από τις προηγούμενες. Μία σχέση. Η παραλία η σημερινή ήταν πάρα πολύ όμορφη, απλά είχε πάρα πολύ κύμα. Και το κύμα ήταν αρκετά δύσκολο, δηλαδή δεν είναι εύκολο να κολυμπάς εκεί με το κύμα. Οπότε μας ταλαιπώρησε μία αυτό, και ήταν εκεί το πηγενέλα, δεν ήταν και αυτό λίγο, αλλά και πάλι εντάξει, εγκριμνή δεν ήταν, αλλά ήταν και αυτό ένα περπάτημα κάτω από τον ήλιο. Και γενικά έτσι μία κούραση από όλες τις προηγούμενες μέρες που συσσωρεύτηκε και μου βγήκε και όλα σήμερα. Ελπίζω ότι αύριο που δεν θα πάμε στη θάλασσα και θα πάμε απλά στα ορεινά τα χωριά, ότι θα είμαι πολύ καλύτερα. Οπότε απλά θα κοιμηθώ σε πάρα πολύ λίγο, να πάρω λίγο έτσι τα πάνω μου, να γεμίσω τις μπαταρίες μου και θα ξαναμιλήσουμε αύριο με την τελευταία ημέρα αυτού εδώ πέρα του vlog. Καληνύχτα! Καλημέρα σας, είναι η Κυριακή και είναι η τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας εδώ πέρα στη Λευκάδα και είναι και η τελευταία ημέρα αυτού εδώ πέρα του vlog. Έχουμε σχεδόν ετοιμαστεί για να κάνουμε check out. Η ώρα είναι περίπου 10 παρατέταρτο. Σήμερα αργήσαμε να φύγουμε από το ξενοδοχείο, γιατί έτσι κυρίως δεν θα πάμε για μπάνιο κλπ. Θα κάνουμε την ησυχία μας στο check out, το οποίο είναι μέχρι τις 11. Έχουμε σχεδόν ετοιμάσει βαλίτσα και έχω ντυθεί, έχω βάλει αυτό εδώ πέρα το σορτσάκι μου το χαλαρό για να είμαι άνετη σήμερα και έβαλα από πάνω αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι. Α, δεν ξέρω αν θα βάλω κανένα κόσμημα τώρα που το σκέφτομαι. Μπορεί να βάλω. Σιγά σιγά θα φύγουμε από το ξενοδοχείο και όπως είπαμε θα πάμε σήμερα για ορεινή βόλτα. Αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε από τη Βασιλική για να μπούμε μέσα να τη δούμε λίγο καλύτερα. Και όλοι λένε ότι πρέπει να πας και από εκεί και αξίζει να τη δεις κλπ. Κλπ. Οπότε αυτό θα κάνουμε. Ξέχασα να αναφέρω ότι φαίνονται οι τυράντες μου προφανώς, γιατί ξέχασα να πάρω στραπλές σουτιένα, αλλά εντάξει δεν πειράζει, μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές, τουλάχιστον τέλειξα το λευκό σουτιέρι με το λευκό της μπλούζας και ας πούμε ότι είναι έτσι. Και θα βάλω και μαύρα παπουτσάκια, ναι, πρέπει να βάλω μέσα και τις παντούφλες που φοράω,
τις ξέχασα. Και σε λιγάκι θα ετοιμαστούμε. Έχουμε το ψυγιάκι μας. Έχουμε αυτήν εδώ τη βαλιτσούλα. Εδώ έχουμε κάποια τελευταία πραγματάκια τα οποία θα πάρουμε μαζί μας. Αυτό είναι σκουπίδι. Εδώ πέρα έχουμε τα μαγιό μας, τις πετσέτες μας και όλα αυτά τα οποία πάλι δεν πρόλαβα να στεγνώσουν. Οπότε θα τα πάρουμε έτσι με ανοιχτή την τσάντα για να μην είναι κλειστά και μυρίσουν. Και εδώ έχουμε και το backpack του Θωμά με όλα τα ωραία πραγματάκια μέσα. Το δωμάτιο είναι λίγο ανακατεμένο γιατί προφανώς κοιμόμασταν. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να πούμε ένα τελευταίο πάει στο δωμάτιο. Οπότε σας το δείχνω και εσάς μια τελευταία φορά να το απολαύσουμε παρέα και να κλαίω εγώ καθώς το βλέπω στο μοντάζ. Κυρίως για αυτό εδώ το θέαμα, γιατί τέτοιο δυστυχώς δεν έχουμε στο σπίτι μας. Από κρεβάτι είμαστε κουμπλέ. Αλλά από πισινούλα δεν έχουμε. Με τα μπάνια και όλα αυτά που κάνουμε αυτές τις μέρες την απολαύσαμε μία μισή φορά. Αυτά που λέτε για την ώρα, συμμαζευόμαστε και θα τα πούμε σε λιγάκι από τον δρόμο. Όπως είδατε, πήγαμε για ένα μπραντσάκι. Δεν θα μπορούσαμε να μην φάμε και κάτι έτσι για πρωινάκι πριν συνεχίσουμε, γιατί είχαμε αρχίσει να πεινάμε. Πήγαμε σε ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι που βρήκαμε, το οποίο ήταν έξω από τον Ιδρύ. Το πρωινό ήταν πάρα πολύ νόστιμο και πήρε και για το δρόμο, γιατί έλεγε ότι άμα καταφέρει να το φάει αυτό, θα έπαιρνε και ένα κρουασάν, αλλά επειδή δεν μπόρεσε να φάει το κρουασάν εκεί πέρα, πήρε μαζί του και πήρε ένα κρουασάν με πραλίνα φουντουκιού, με μπουένο και κάτι άλλο το οποίο δεν θυμάμαι, θα σας το δείξουμε αν το θυμηθώ μετά. Πάμε λοιπόν στη Βασιλική.
I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Στο σπιτάκι μας, στο μοϊράκι μας. Μου συγχωρείτε πάρα πολύ και κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το vlog, γιατί ήδη κράτησε 5-6 μέρες και είμαι σίγουρη ότι θα είναι μεγάλο. Ελπίζω να σας άρεσε και να το απολαύσετε. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη με ένα νέο vlog. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε καλά. Φιλάκια πολλά από μένα και από το Θωμά, ο οποίος είναι πίσω από την κάμερα και δεν θέλω να κάνω τη δεύτερη. Και να μην την επόμενη πέμπτη λοιπόν. Bye! Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε.